Όλα είναι υποκατάρρευση. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Δήμαρχο Στυλίδας. Καλησπέρα, κύριε Γκλέτσο. Καλησπέρα. Είπα στον Υπουργό ότι Για πείτε μας. Με βάση τις οδηγίες του συνδικαλιστικού μας οργάνου, περάσαμε από Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο είπε ότι δεν θα τα δώσουμε και ο Υπουργός μας έστειλε μια υπενθύμηση ότι πρέπει να το κάνουμε και του λέω ότι αυτό δεν γίνεται γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο είπε αποφάσισε αυτό, αλλά του εξηγώ ότι από την πρώτη στιγμή που συνέβη αυτό με τα ταμιακά διαθέσιμα που μας τα ζήτησαν και με την περιραίουσα οικονομική κατάσταση, έχουμε πρόβλημα με τους προμηθευτές και μάλιστα με προμηθευτές άμεσους εννοώ τον προμηθευτή. Θέλουν τα χρήματά τους εκείνη τη στιγμή. Θέλουν τα χρήματά τους εκείνη τη στιγμή γιατί σου λέει όταν σου παίρνει τα χρήματα τα ταμιακά σου που ξέρει ότι έχεις, γιατί όλα αυτά είναι στη διάβια, ξέρουμε ο κάθε δήμος πόσα λεφτά έχει, ξέρει, ο κάθε προμηθευτής το γνωρίζει και σου λέει ότι θα σου δίνει για να ζεις το 15ήμερο, που το ξέρει, έχουν υποθεί τόσα που δεν έχουν γίνει και καταλαβαίνετε ότι αρχίζουν όλοι και λένε ξέρεις θα σου μειώσω τις ποσότητες καταρχήν, μετά θα σου πούνε μετά από λίγο καιρό ότι αν δεν με πληρώσεις σήμερα, δεν θα σου δώσω. Το σήμερα για το δημόσιο δεν μπορεί να συμβεί, διότι υπάρχει μια γραφειοκρατία που χρειάζεται 20 με 30 μέρες για να μπορέσεις να πληρώσεις. Και όλα αυτά μας καθιστούν σε μια πολύ δυσχερή κατάσταση που την αναφέρω στον Υπουργό. Για αυτούς που λένε, κύριε Γκλέτσο, ότι πρέπει να βάλετε όχι μόνο εσείς, αλλά και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και στο πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΔΕ, πλάτη ώστε να βγει η χώρα από το αδιέξοδο. Τι απαντάτε σε αυτό? Εγώ λέω ναι, να τα δώσουμε, αλλά πώς θα λειτουργήσουμε? Δηλαδή, από τη μία θα τα δώσουμε να βγει η χώρα από το αδιέξοδο για ένα μήνα, γιατί για ένα μήνα θα φτάσουν αυτά, γιατί τον επόμενο μήνα θα χρειαστούν άλλα, τα οποία άλλο δεν τα έχουμε, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για να κερδίσουμε κάποιες μέρες. Απ' την άλλη όμως και οι προμηθευτές σου λένε ότι εγώ δεν σου δίνω, δεν σου φέρνω Έχετε χρήματα. Και υπάρχει και το άλλο, έστω ότι η χώρα λοιπόν, όλα πάνε καλά και ωραία και η χώρα είναι εντός της Ευρωζώνης και περιμένουμε το ΕΣΠΑ. Περιμένοντας το ΕΣΠΑ, όσο περιμένουμε το ΕΣΠΑ, εμείς είχαμε αυτά τα χρήματα, εξοικονομήσαμε αυτά τα χρήματα για να οριμάσουμε μελέτες, να μπορέσουμε να μπούμε στα μεγάλα έργα του ΕΣΠΑ. Αν δεν έχουμε αυτά τα χρήματα, δεν μπορούμε να οριμάσουμε μελέτες. Αν δεν οριμάσουμε μελέτες, δυστυχώς δεν μπορούμε να μπούμε στο ΕΣΠΑ. Για να σε βάλουν στο ΕΣΠΑ πρέπει να πας εκεί με όριμες μελέτες. Και δεν είναι επιλέξιμα χρήματα για το ΕΣΠΑ η μελέτη. Αντιληπτό, δεν στα δίνει ούτε το ελληνικό κράτος που έτσι κι αλλιώς δεν τα έχει, αλλά δεν στα δίνει ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκαία και ικανή προϋπόθεση για να μπορέσεις να μπεις να πάρεις χρήματα είναι να πας με όριμη μελέτη. Η όριμη μελέτη όμως κοστίζει. Πρέπει εγώ κάποιον να πληρώσω για να μου την οριμάσει τη μελέτη. Κύριε Γκλέτσο, εδώ. Ναι, ολοκληρώστε παρακαλώ, ναι. Ναι, είναι ένας φαύλος κύκλος. Τον οποίο πρέπει να το συζητήσουμε. Το να μας στέλνει υπενθυμιστικά έγγραφα ο Υπουργός, τον οποίο σέβομαι απολύτως ότι πρέπει να τα δώσουμε. Τελικά έχω να πω το εξής. Είναι κυβέρνηση. Τι περιμένουν τώρα από έναν δήμαρχο ή από τον άλλον δήμαρχο να βάλει τα λεφτά? Ας τα πάρουν ό,τι έχουμε, ας κάνουν αυτό που νομίζουν, ας κυβερνήσουν με λίγα λόγια και να τελειώνουμε. Τι θα πει τώρα να τα πάρει ο δήμαρχος και να τα βάλει? Τώρα επικαλούμε και την ιδιότητά σας. Αύριο το πρωί να τα πάρουν και να κάνουν αυτό που νομίζουν. Και από εκεί και πέρα ο λογαριασμός θα πάει στον καθέναν έτσι όπως πρέπει να πάει. Το επικαλούμε και την ιδιότητά σας ως αρχηγού της Τελείας. Είπατε κάποια στιγμή στην απαντητική σας επιστολή πάμε για διάλυση, ούτε τα σκουπίδια δεν θα έχουμε να μαζέψουμε. Το εννοείτε, κύριε Γκλέτσο? Μα όταν δεν έχω χρήματα για κάψιμα, τα σκουπίδια δεν μαζεύονται με τα γαϊδούρια πλέον ή με τα μουλάρια. Μαζεύονται με τα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα θέλουν πετρέλαια. Όταν εγώ δεν έχω να πληρώσω για πετρέλαια, γιατί δεν θα έχω εάν μου πάρει τα διαθέσιμα, γιατί θα μου πει ο προμηθευτής μου για να σου φέρω, όταν βλέπω μέσα ότι δεν έχεις μία για να σου φέρω, αυτός θα πληρώνει στις 5 μέρες. Στις 5 μέρες πληρώνει. Και εμένα μου κάνει πίσω στις 30.
καταλαβαίνετε ότι για να σου φέρω, ή θα σου φέρω λιγότερα, ξεκινάει με το λιγότερα, ή θα μου τα δώσεις σε λιγότερες μέρες. Και εγώ δεν θα τα έχω να τα δώσω. Πώς λοιπόν εγώ θα μαζέψω σκουπίδια? Κύριε Γκλέτσο, για να ολοκληρώσουμε, επειδή έχετε ασχοληθεί και με την κεντρική πολιτική σκηνή και ως αρχηγός της Τελείας, αισιοδοξείτε ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις τώρα και ως δήμαρχος αλλά και ως αρχηγός ενός κόμματος? Προφανώς μπορείτε να κάνετε πολλές αναγνώσεις. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει κάτι ενθαρρυντικό και ουσιαστικό πάνω απ' όλα? Θα υπάρξει μια συμφωνία η οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για την Ελλάδα. Θα είναι επώδυνη για την Ελλάδα. Ενδεχομένως πολλοί από εμάς να μην την αντέξουμε, να μην αντέξουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κάποιοι γέροντες δεν θα αντέξουν, δεν θα έχουν να πάρουν τα φαρμακά τους. Τα νοσοκομεία θα μειώσουν πάρα πολύ τις υπηρεσίες τους και κάποιοι από εμάς δεν θα μπορέσουμε. Δηλαδή, θα μειωθεί ο πληθυσμός, θα μειωθεί το προσδόκιμο. Αυτό θα γίνει. Θα μειωθεί το επίπεδο της ζωής μας. Αυτό θα συμβεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά τώρα είμαστε στο και πέντε. Δεν κάναμε τίποτα, ούτε καν στο παραπέντε. Στο και πέντε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Από εδώ και πέρα λοιπόν, ας βάλουν μυαλό οι συνέλληνες και ας ψηφίζουν σωστά. Ας βλέπουν πρώτα τα βιογραφικά, να μην ακούνε όμορφα λόγια μόνο. Επί 40 χρόνια τώρα ακούγαν όμορφα λόγια, βολευόντουσαν κάποιοι ολίγοι και οι άλλοι ακούγαν όμορφα λόγια. Όμως, ψήφισαν το διαφορετικό, κύριε Γκλέτσο. Μπορεί να μην ήσασταν εσείς. Ψήφισαν το διαφορετικό, ξέροντας τίποτα για αυτούς τους κυρίους. Ήρθαν χωρίς να καταθέσουν βιογραφικό. Και είπαν όμορφα λόγια. Μάλιστα. Ξέρετε πόσες φορές έχει γίνει αυτό στην Ελλάδα? Με ποιο βιογραφικό αυτοί οι άνθρωποι πήραν την κυβέρνηση? Κύριε με ποιο βιογραφικό ζωής, με ποιο βιογραφικό δουλειάς, με ποιο βιογραφικό διοίκησης, με ποιο βιογραφικό? Άνθρωποι πήραν αυτό? Κύριε Γκλέτσο, Κυρωμένων των αναλογιών, από εδώ και πέρα, πρέπει η προεκλογική περίοδος δεν πρέπει να είναι έτσι στην Ελλάδα. Ποιος θα βγει να πει τα περισσότερα ψέματα? Θα πρέπει να καταθέτουν βιογραφικά όλοι και να ψηφίζονται έτσι. Γιατί το να βγαίνεις και να λες ωραίες μπαρούφες που σου γράψε κάποιος επικοινωνιολόγος είναι πάρα πολύ εύκολο. Το θέμα είναι να αντιμετωπίζεις την αλήθεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα τώρα, κύριε Γκλέτσο? Τι είπατε? Αντιμετωπίζει την πραγματικότητα τώρα η νέα κυβέρνηση, εκτιμάτε? Αυτά δηλαδή τα αδιέξοδα που πολλοί λέγανε και ότι υπήρχαν... Ακριβέστατα. Μάλιστα. Όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση που έλεγε και αυτή τα ίδια. Και όταν είδε την πραγματικότητα έπαθε αυτό που έπαθε. Έπαθε το βατερλό της. Όπως και το Πασόκ έπαθε το βατερλό. Τώρα παθαίνει βατερλό και αυτή η κυβέρνηση. Γιατί βγήκαν και είπαν ψέματα, γιατί κορόιδεψαν. Δεν μπορεί να κοροϊδεύεις αυτό το λαό. Πρέπει να του λες την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι αυτός ο λαός πρέπει να σκληρύνει, να δουλέψει, να γίνει τίμιος, έντιμος και ανιδιοτελής. Αν θέλει να συνεχίσει να υπάρχει στην ιστορία. Εάν δεν το επιθυμεί, ας συνεχίζει να ψηφίζει ανθρώπους που του λένε όμορφα, ψεύτικα, μεγάλα λόγια. Κύριε Γκλέτσο, σας ευχαριστώ για το χρόνο.